Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανακοινώθηκαν χθες αργά τη νύχτα οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το φετινό επίδομα θέρμανσης. Αυξημένα σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος τα ποσά. Θα περάσουμε να δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Στα 16 λεπτά το λίτρο από 12,5 που ήταν πέρυσι διαμορφώνεται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2018-2019 όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τους συναρμόδιους υπουργούς. Παράλληλα, μέσω της ίδιας απόφασης διευρύνονται τα περιουσιακά κριτήρια, ενώ οι δήμοι που χαρακτηρίστηκαν ως ορεινοί με την μεταρρύθμιση του κλεισθένη εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης. Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ για άγαμο, 20.000 ευρώ για έγαμο και 22.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TaxisNet. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου, η πληρωμή θα γίνει έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2019. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου, η πληρωμή θα γίνει έως τις 28 Ιουνίου του 2019. Επίσης, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, έγινε και η απευθείας καταβολή του έκτακτου επιδόματος θέρμανσης για την περσινή χειμερινή περίοδο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σημειώνεται ότι το επίδομα αυτό αφορά τους δικαιούχους της πρώτης κλιματικής ζώνης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ και πρόεδρος των Βενζινοπολών Γρεβενών, Γιάννης Παπαζήσης, έκανε λόγο για μια καλή ενίσχυση φέτος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το πρόβλημα με το πετρέλαιο είναι η επιβολή της υψηλής φορολογίας που οδηγεί στην εκτόξευση της τιμής του. Εκτιμώ ότι είναι μια καλή ενίσχυση για τη φετινή χρονιά, για την Α ζώνη, όμως δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα στο πετρέλαιο θέρμανση από το 2009 και μετά είναι η ειδική φόρη κατανάλωση. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωση αυτά τα χρόνια έχουν αυξηθεί 22 λεπτά. Πλέον ΦΠΑ και κάτι άλλο φόρους είναι μια αύξηση κοντά στα 30 λεπτά. Έχει εκτοξεύσει το προϊόν του πετρελαίου θέρμασης. Να φανταστείτε, κύριε Γαϊτάνη, ότι με αυτές τις τιμές που έχει σήμερα το πετρέλαιο, το βαρέλι στη διεθνή αγορά, το πετρέλαιο θέρμασης την περίοδο 2009, αν ήμασταν εκεί σε εκείνους τους φόρους, σήμερα θα είχε γύρω στα 70 λεπτά. Είναι μια καλή συγκυρία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που το πετρέλαιο θέρμανση κινείται σε πολύ καλά επίπεδα, γύρω στα 45 δολάρια, και όμως αυτό δεν μπορεί να το αισθανθεί ο καταναλωτής εξαιτίας των αυξημένων ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δηλαδή, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε χρόνο θα περιμένουμε με το χέρι απλωμένο την εκάστοτε κυβέρνηση να ενισχύσει, ας πούμε, τον πολίτη και να μπορέσει να το βάλει στο σπίτι του. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό και εκεί πρέπει να σταθούμε. Μόνο τέτοιο πρέπει να το δούμε. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό που δεν θα πρέπει να το στερείται κανένα σπίτι. Είναι κρίμα γιατί εν έτη 2018 σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει να φαντάζει ως είδος πολυτέλειας. Είναι κρίμα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Παπαζήσης μας έδωσε και στοιχεία για το πώς πάει η κίνηση στα Γρεβενά όσον αφορά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Η κίνηση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ήταν υποτονική, ήταν πολύ πεσμένη. Τον Δεκέμβριο πήγε αρκετά καλά, ήταν αυξημένη αρκετά. Μπορώ να πω ότι περίπου κινούμαστε στα περσινά επίπεδα, ελαφρώς πιο χαμηλά. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε αυτό που σας είπα πριν, την μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πάντα κάθε χρόνο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων του Άνω Βοΐου προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας να κλείσει το υποκατάστημα Τσουτιλίου και να μεταφέρει το χαρτοφυλάκιό της στην Καστοριά. Σήμερα το πρωί για το θέμα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, ενώ ακολούθησε κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ο Φλάσσα ήταν το μοναδικό μέσο ενημέρωση που κάλυψε την κινητοποίηση και τη συνέντευξη του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την Κατερίνα Μαρκοπούλου. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ένα πολύ δύσκολο θέμα, καθώς οι κάτοικοι υποστηρίζουν πρόκειται για μια δομή σημαντική, ιδιωτική βεβαίως, είναι και σε τράπεζα, αλλά σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής γενικότερα. Και εκφράζουν γενικότερα την ανησυχία τους, γιατί κλείνουν και άλλες δομές και έτσι αποδυναμώνεται το Άνω Βόλιο και δεν εξυπηρετούνται όπως πρέπει οι κάτοικοι. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια δημόσια υπηρεσία. Εθνική Τράπεζα έκρινε ότι πρέπει να προχωρήσει σε συγχώνευση κάποιων υποκαταστημάτων για να έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα, αλλά και εργαζόμενους πολύ λιγότερους, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες στα σημεία όπου υπάρχουν υποκαταστήματα. Φαίνεται πως είναι πανελλαδική τάση αυτή της ρύκνωσης των καταστημάτων. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 17 θα κλείσουν συνολικά, ναι, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Το υποκατάστημα Τσοτιλίου θα κλείσει 10 Ιανουαρίου και 11, όπως μας είπε ο προϊστάμενος της τράπεζας, θα μαζέψουν όλα τα πράγματα. Η μεταφορά λοιπόν θα γίνει στην Καστοριά. Μάλιστα. Να δώσουμε όμως και κάποιες λεπτομέρειες, Βαγγέλη. Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε παραμονή Χριστουγέννων από τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος. Πήρε τηλέφωνο τον Δήμαρχο και τον είπε ότι η πρόθεση της τράπεζας είναι να γίνει αυτό. Αμέσως λοιπόν ενημέρωσε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Να πούμε ότι ήταν μικρή η συμμετοχή των δημοτών. Εγώ περίμενα πολύ κόσμο, πραγματικά, αλλά ήταν γύρω στα 50 άτομα. Πιθανά να είναι και οι μέρες των αργιών τώρα, ναι, απουσιάζουν κάποιοι. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν συνεδρίασε, συζήτησαν όλες τις παραμέτρους. Τονίστηκε επίσης γιατί να πάει το χαρτοφυλάκιο στην Καστοριά και να μην πάει στη Σιάτιστα που λειτουργεί υποκατάστημα και ανήκει στο Δήμο Βοΐου. Νομίζω ότι κατανοητό το αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων. Όπως επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αμέσως μετά έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας στον προϊστάμενο, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι αναρμόδιος, δεν μπορώ να κάνω κάτι, το μόνο που μπορώ να πω και να μεταφέρω το αίτημά σας στον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, Μέδρα τα Γιάννενα». Ναι. Τη Δευτέρα λοιπόν ο Δήμαρχος επιδιώξει να έχει συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας για να του θέσει το αίτημα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ακούστηκε πολλές φορές ότι εάν θα γίνει αυτό θα μεταφέρουν τα χρήματά τους από την Εθνική σε μια άλλη τράπεζα της, όπου λειτουργεί υποκατάστημα στην περιοχή. Ως μορφή πίεσης, ναι, ως μορφή πίεσης, σωστά. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κασαπίδης, που τόνισε και αυτός ότι και εγώ θα μεταφέρω τα χρήματα σε κάποια άλλη τράπεζα, μάλιστα, υποκατάστημα που λειτουργεί στο Τσοτίλι. Mm-hmm. Κάτι που ανέφερε και ο Δήμαρχος. Θα δούμε και τις δηλώσεις αμέσως μετά. Πάμε στο πρώτο αίτημα. Η πρώτη επιδίωξη των Δημοτικών Συμβούλων, του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι να μην γίνει αυτή η διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος. Ναι. Πρώτο, να μην γίνει διακοπή. Εάν θα γίνει να μεταφερθεί το χαρτοφυλάκιο στη Σιάτιστα και όχι στην Καστοριά, να πούμε ότι στην Εθνική εξυπηρετούνται πολλοί επιχειρηματίες της περιοχής, πολύ περισσότεροι γουναράδες στην Σιάτιστα. Και το τρίτο, που είναι και ως μέτρο πίεσης, θα μεταφέρουν τα λεφτά τους σε άλλη τράπεζα. Και πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα έχει πάρα πολλά χρήματα. Σύμφωνα με τους αρμοδίους και υπευθύνους της τράπεζας. Έχουν και καταθέσεις, γίνονται και αναλήψεις, υπάρχει και σχετική κίνηση, πληρώνονται από εκεί όλοι, δημόσιοι υπάλληλοι σε όλα τα δημοτικά σχολεία, γυμνάσια κτλ. Του Άνω Βοΐου. Στο επόμενο που θα ακολουθήσει, έχει συνομιλήσει και με τους επικεφαλείς των παρατάξεων αλλά και με επιχειρηματίες της περιοχής που εκφράζουν την αγωνία τους για την ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας της τράπεζας. Και με δημότες είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να παρακολουθήσουμε βέβαια και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τηλεόραση του Φλάση ήταν εκεί. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, και εγώ. Θα πάρει την περίοδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δρομολόγιο πώς θα έρθει το κατάστημα εδώ. Το κατάστημα θα είναι πρόεδρος.
Χωρίς προειδοποίηση, η Εθνική Τράπεζα προχωράει στις 10 Ιανουαρίου στη μεταφορά του υποκαταστήματός της από το Τσοτήλι στην Καστοριά. Η απόφαση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς οι δημότες, μεγάλοι κυρίως στην ηλικία, θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για τις καθημερινές τους συναλλαγές. Δεν πρέπει να κλείσει το υποκατάστημα του Τσοτήλιου. Και όπως εξηγήσαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένα από τα υποκαταστήματα του Τσοτήλιου, το οποίο είναι στις μικρές κομοπόλεις, είναι το πιο εύρωστο. Έχει καταθέσεις πάνω από 20 εκατομμύρια, είναι μια περιοχή μεγάλη, αγροτική, γερασμένο πληθυσμό, το οποίο οι καταθέτες και όλοι του Άνω Βοΐου, και όχι μόνο του Άνω Βοΐου, αλλά και της περιοχής Γρεβενών, το πρώην Δήμο Ηρακλειωτών, έρχονται και συναλλάσσονται με το υποκατάστημα του Τσοτήλιου. Οπότε είναι αδικία να φύγει το υποκατάστημα από το Τσοτήλι. Θα έχετε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα με τη διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης? Αποφασίσαμε να έχουμε αυτή την απόφαση πήραμε, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε μια συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας που είναι στα Ιωάννινα και θα έρθει, έτσι μου είπε, τον περιμένω να έρθει τη Δευτέρα κάποια ώρα να συναντηθούμε στο Δημαρχείο της Άτιστας. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα σας πει και αυτός και μετά θα δείτε αν θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις. Περιμένω να συζητήσω με αυτόν γιατί αυτός δεν με εξήγησε ακόμη τις προθέσεις τους. Απλώς εγώ μαθαίνω εξωτερικά ότι θα κλείσουν το υποκατάστημα και θα μεταφέρουν όλο το χαρτοφυλάκι ό,τι υπάρχει για το μεταφέρουν στην Καστοριά, το οποίο είναι η μεγάλη αδικία διότι θα φύγει από το Τσοτήλι, θα πάει στην Καστοριά και οι δημότες μας θα βρεθούν σε δύσκολη και δυσμηνή κατάσταση. Οπότε εμείς τους προτείνουμε να το αφήσουν. Αν δεν το αφήσουν θα έχουμε και δυναμικές κοινοποιήσεις. Θα ζητήσουμε από όλους τους, και το λέω ειλικρινά, από όλο το λαό του Βοΐου τις καταθέσεις που έχουν στην τράπεζα να τις πάνε σε άλλες τράπεζες. Και αυτή είναι η πιο δυναμική κινητοποίηση. Είναι, νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν. Αν το θέλουν αυτό, καλό, δεν το θέλουν, γιατί νομίζω και ο πρώτος που θα το κάνει θα πάω εγώ να πάρω ό,τι καταθέσεις έχω να τα πάω σε άλλη τράπεζα. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Τσοτήλι, ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ενώ έγιναν και σημαντικές επισημάνσεις, μεταξύ αυτών το χαρτοφυλάκιο της τραπέζης να μεταφερθεί στη Σιάτιστα. Νομίζω ότι σαν πολίτης, πρώτα να ξεκινήσω, φυσικά και έχουμε αντιρρήσεις. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε και στο πλαίσιο της πραγματικότητας να λειτουργούμε πάντα και της λογικής, το κατάστημα της Εθνικής στο Τσοτήλι είναι ιδιωτικός φορέας. Σαν δημοτική αρχή δεν μπορούμε να έχουμε παρέμβαση στο σχεδιασμό το εσωτερικό του καταστήματος της Εθνικής Τραπέζης. Εκείνο το οποίο μπορούμε ίσως να επιχειρήσουμε είναι αν το χαρτοφυλάκιο από το υποκατάστημα της Εθνικής Τσοτηλίου θα μεταφερθεί εντός του Δήμου στη Σιάτιστα. Να μην φύγει προς Καστοριά ή προς Κοζάνη. Τα υπόλοιπα όλα και εν ώψη του 2019 θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά πλέον και νομίζω ως Δημοτική Αρχή δεν μπορούμε να έχουμε παρέμβαση στα εσωκομματικά εντός εισαγωγικών της Εθνικής Τράπεζας. Ως πολίτης φυσικά αυτού του τόπου για τον μαρασμό της περιοχής μας κλείνοντας ένα υποκατάστημα που έρχονται από τα γύρω χωριά, κατεβαίνουν, δίνει μια ζωή στα καταστήματα η επισκεψιμότητα από τα γύρω χωριά στο Τσοτήλι. Ναι, φυσικά και αντιδρώ και είμαι αντίθετη και με πικραίνει αυτό, γιατί κάθε χρόνο δυστυχώς είμαστε και χειρότερα. Ζούμε σε μια περιοχή με φθήνοντα πληθυσμό, που δυστυχώς αν δεν πάρθουν μέτρα θα είναι χωριά εγκατελειμμένα, δεν θα χτυπάνε οι καμπάνες, δεν θα υπάρχει κόσμος στους δρόμους. Το αργότερο σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχει Τσοτήλι. Αρκετές είναι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θεωρείται πλήγμα το κλείσιμο του υποκαταστήματος που λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια. Φαίνεται ότι είναι τελειωμένη υπόθεση, είναι μεγάλο πλήγμα για την περιοχή μας. Στην ουσία μια τράπεζα έχουμε στην περιοχή του Τσοτηλίου. Είναι απαραίτητα να μείνει, γιατί είναι για όλη τη διευκόλυνση και για τις επιχειρήσεις μας, αλλά και για τους πολίτες που ζουν σε αυτόν τον τόπο.
Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Μου θυμίζει το 2005, όταν ξαφνικά μας ανακοίνωσαν τότε στη Νεάπολη ότι κλείνει το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Νεάπολης και ήρθε στο Τσοτήλι. Η αναστάτωση του κόσμου τότε ήταν μεγάλη, γιατί δεν ήξεραν το τι και τι θα βρουν μπροστά τους. Οι αποστάσεις στο Βόλιο είναι τεράστιες. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Η επικοινωνία και η συνεργασία με τις τράπεζες απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι σε καμιά περίπτωση των περιπτώσεων δεν πρέπει να κλείσει το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Τσοτήλι. Και ήθελα να το τονίσω, γιατί μετά το κλείσιμο της Νεαπόλεως, όλοι οι κάτοικοι στην αρχή δυσκολεύτηκαν, αλλά βρήκαν τον τρόπο και το δρόμο για να κάνουν τις δουλειές τους. Σε καθημερινή βάση οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να παραμείνει το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Τσοτήλι, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Οι αποστάσεις από τον Πεντάλοφο και από τη Νεάπολη, που είναι στο κέντρο τώρα του Τσοτήλι, πρέπει να παραμείνει οπωσδήποτε. Η απόφαση η οποία πάρθηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να κατεβούν κάτω στην Αθήνα. Δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζεται και πιο μεγάλο πολιτικό λόμπινγκ, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε εμείς. Πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, να κρατήσουμε το κατάστημα στο Τσοτήλι. Κι εγώ ο ίδιος πελάτης είμαι, και αν τυχόν και κλείσει, και εγώ φεύγω. Πάω σε άλλη τράπεζα. Σε καμιά περίπτωση. Δεν μπορεί να εξυπηρεθεί ο κόσμος. Και πιστεύω ότι όλοι θα φύγουν. Όσοι είναι οι καταθέτες εκεί, δεν θα πάνε ούτε στην Καστοριά ούτε πουθενά. Και αυτά που μας λένε τώρα εμάς εδώ σε μια περιοχή απομακρυσμένη, θέλουν είτε να πάει η Καστοριά είτε η Σιάτιστα, όχι. Και εδώ που τα λέμε, και όχι όλα κάτω στη Σιάτιστα, ένα Τσοτήλι που ερήμωσε, απέναντί μας έχουμε τη σχολή δημοτικής αστυνομίας που ήταν, τίποτα σε αυτό. Έχουμε άλλες υπηρεσίες που φύγανε και ευτυχώς σε μια υπηρεσία η οποία είναι πολύ σημαντική για τον τόπο και ήδη αυτό το διάστημα δίνεται ευκαιρία σήμερα να το αναφέρω, εννοώ το κτηνιατρίο Τσοτηλίου. Εδώ και χρόνια είναι κλειστό. Και από τη μέρα που έκλεισε, εγώ προσωπικά και ήδη στα πάνελ που βγήκε οπουδήποτε άλλο, είμαι πάντα υπέρ της υπηρεσίας αυτής να ανοίξει. Ήδη έχω τη διαβεβαίωση μια συνάντηση που είχα τελευταία με τον Περιφερειάρχη τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Υποσχέθηκε, τηλεφώνησε μπροστά μου τον αρμόδιο διευθυντή, τον Ζώη τον Γακίδη, και του υποσχέθηκε μετά τις άδειες των εορτών θα στέλνει κάθε εβδομάδα κτηνίατρο στο Τσοτήλι, έστω και μία μέρα να ανοίγει, να εξυπηρετεί τον κόσμο το χειμώνα, και από το Φεβρουάριο που προσλαμβάνει επιστήμονες θα είναι η πρώτη προτεραιότητα το κτηνιατρίο Τσοτηλίου που θα το ανοίξει σταθερά και θα είναι ανοιχτό. Μετά το τέλος της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου, επιτροπή με επικεφαλή στο Δήμαρχο Δημήτρη Λαμπρόπουλο, πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στον προϊστάμενο του υποκαταστήματος, ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει εκ μέρους της κεντρικής διεύθυνσης της τραπέζης. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πολιτών που απευθύνονται για βοήθεια σε σίτια που προσφέρει η Μητρόπολη Καστοριάς. Για το θέμα μίλησε στον Φλάσ την Κυριακή Νιάνιο ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ, να τον ακούσουμε. Στο καταφύγιο ανθρωπιάς και αγάπης που δεν είναι άλλο από την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς προσφεύγουν δεκάδες άπορες οικογένειες, αναξιοπαθούντες, μοναχικοί συμπολίτες μας, περιθωριακοί και οποιοδήποτε άλλος έχει ανάγκη. Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς τίνει χείρα βοηθεία στους ανθρώπους αυτούς που η ζωή τους έδειξε το σκληρό της πρόσωπο. Νιώθουμε απόλυτα τον πόνο των ανθρώπων και προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε όποιον μας έχει ανάγκη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Καστοριάς κ. Σεραφείμ, δίνοντας παράλληλα μία εικόνα της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην ακριτική περιοχή. Σεβασμιότατε, μέρες αγάπης, μέρες χαράς και αλληλεγγύης βέβαια, και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς στέκεται όλο και περισσότερο σε ανθρώπους που χτυπούν την πόρτα της. Πράγματι, η Μητρόπολη, όπως και κάθε Μητρόπολη, στέκεται τις ημέρες αυτές κοντά στον ανθρώπινο πόνο, σκουπίζοντας τα δάκρυα των ανθρώπων που δυστυχώς στην ακριτική μας επαρχία γίνονται ολονέν και περισσότερο. Και πρέπει να σας πούμε ότι αντιμετωπίζουμε μέγα πρόβλημα. Έχει αδειάσει η πόλη και έχει αδειάσει η ολόκληρη επαρχία. Εκείνο το οποίο γίνομαι δέκτης καθημερινά του πόνου και των δακρύων των ανθρώπων. Έρχονται στο γραφείο, όταν με συναντούν στις διάφορες λατρευτικές εκδηλώσεις στους ιερούς ναούς, στις διάφορες συγκεντρώσεις τώρα, όπως παραδείγματος χάρη που κάνουμε, προεόρτια των Χριστουγέννων. Μου λένε το εξής χαρακτηριστικό, βοηθήστε μας να μην φύγουμε από τον τόπο μας. Δεν έχουμε δηλαδή
ούτε την καθημερινή μας τροφή. Τα τελευταία μάλιστα 13 χρόνια από την Τράπεζα Αγάπης σιτίζονται πάνω από 300 άποροι, ένας αριθμός που χρόνο με τον χρόνο δυστυχώς μεγαλώνει, καθώς όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας παρασύρονται στην δίνη της ανέχειας. Και βέβαια τώρα στην περίοδο των εορτών έγινε η διανομή των δεμάτων σε 2.500 οικογένειες με τρόφιμα και ρουχισμό, ενώ η Μητρόπολη Καστοριάς παρέθεσε σε εστιατόρια της πόλης γεύμα σε 1.200 αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Όσο μου είπατε προηγουμένως για τα δέματα, θυμάστε ότι κάθε χρόνο είχαμε 1.200, 1.300, 1.400. Φέτος έχουμε 2.500 δέματα. Εκτός από αυτά, τα οποία ετοιμάζουμε με έναν άλλον τρόπο για οικογένειες οι οποίες κάποτε μας βοηθούσαν στη Μητρόπολη και τώρα πρέπει η Μητρόπολη να τους συμπαρασταθεί στον δικό τους πόνο. Επίσης, έχουμε 1.200 κουπόνια δόθηκαν για το γεύμα των Χριστουγέννων στα εστιατόρια αυτά, τα οποία κάθε χρόνο ανώνυμα θα πάνε οι άνθρωποι την ημέρα των Χριστουγέννων να πάρουν το φαγητό τους, προκειμένου να κάνουν και εκείνη Χριστούγεννα. Όπως δηλαδή είμαστε έτοιμοι και οτιδήποτε άλλο, αν συμβεί και αν έρθουν οι άνθρωποι να μας χτυπήσουν την πόρτα, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο με τους πατέρες εδώ οι οποίοι καθημερινά αγωνίζονται θα συμπαρασταθεί σε όλο τον πόνο των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν απευθύνω και εγώ σήμερα μαζί με τις ολοκάρδιες και ενκάρδιες ευχές μου και για εκείνους οι οποίοι μας στάθηκαν, για εκείνους οι οποίοι μας βοήθησαν, για εκείνους οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο της Μητροπόλεως, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ούτε είναι της ώρας να πούμε για το τι κάνει η Μητρόπολη, γιατί είναι, ο λόγος του Χριστού είναι χαρακτηριστικός. Μην γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Το ξέρουν οι άνθρωποι και εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτή τη στιγμή να αναπαυθούν οι άνθρωποι, να κάνουν και αυτοί Χριστούγεννα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο έπαινος, ούτε να μου πει κάποιος ευχαριστώ, ούτε επιθυμώ κάτι άλλο. Επιθυμώ οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους, να έχουν την οικογενειακή τους ευτυχία, να απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά σε αυτή την ολοφότινη και δοξασμένη και ιστορική πόλη. Και δεν πρέπει να μείνουμε όλες αυτές τις ημέρες, δεν πρέπει να μείνουμε ίσως σε κάποιες παροδικές διασκεδάσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον και τις πόλεώς μας. Τι θα κάνουμε την επαύριο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να μεταφερθούμε στον εντυπωσιακό έθιμο Μωμόγερη που αναβιώνει και φέτος στην χωριά της Κοζάνης. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από τον Άγιο Δημήτριο. Την τιμητική τους έχουν αυτές τις ημέρες εξακουστεί Μωμόγερη, το ποντιακό έθιμο που αναβιώνει στα χωριά της Κοζάνης. Και φέτος συνεχίζουμε το δρόμενο στον Άγιο Δημήτριο. Χθες και σήμερα ήμασταν εδώ πέρα. Μία του μηνός έμεσα στο Ριάγιο. Συνεχίζουμε δυναμικά όλα τα παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και του χρόνου με υγεία. Πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά δρόμενα του εορταστικού δεκαημέρου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Το έθιμο συνεχίζεται από παππούδες και πατεράδες και συνεχίζει στα νεότερα παιδιά. Γίνεται στον Άγιο Δημήτριο δύο μέρες, πρώτη και δεύτερη μέρα Χριστουγέννου και την πρωτοχρονιά πάνω στο Ριάγιο. Πρώτοι για ομάδες νεαρών, χορευτές, ντυμένοι στις παραδοσιακές στολές, οι οποίοι πηγαίνουν από σπίτι σε κάθε χωριό, συνοδευόμενοι από άλλα πρόσωπα όπως η Νύφη, ο Διάβολος και ο Αστυνόμος. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία να έχουμε και ό,τι μας πίκρανε να το αφήσουμε πίσω και να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο με αισιοδοξία και θετική ενέργεια. Πρόκειται στην ουσία για υπαίθριες μουσικοχορευτικές παραστάσεις με κωμικό χαρακτήρα. Απαραίτητη συνοδεία του εθίμου η ποντιακή λύρα. Βιώνουμε το έθιμο εδώ πέρα,
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας. Να αυτά, εγώ υπομονή, αυτά μάτων των αφορισμένων, να αυτά. Σώσα, τα μιλές τα σύγκαμερα, γράφτα τώρα, τώρα μιλέω. Τα γράφτα. Ναι, ναι. Τα λέεις καλά. Αλλά το στο σπίτι μου, ναι, ε. Μόνο θα ναι, ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε και ευτυχισμένη. Η ΔΕΗ στηρίζει με διάφορους τρόπους την εκδήλωση, είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο, στηρίζοντας την οικονομία της περιοχής. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο εδώ από την τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου. Ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευλογία στο σπίτι τους. Είμαστε εδώ και παρουσιάζουμε σε όλα τα σπίτια του χωριού το δρόμενο των Ομομόγερων. Όσοι δεν ήρθατε φέτος, σας καλούμε από τώρα την πρώτη του μηνός θα είμαστε στο Ριάκιο. Και του χρόνου πάλι εδώ, πάλι με τα ίδια, πάλι στα σπίτια, αλλά να γλεντήσετε και να νιώσετε τη φιλοξενία. Χρόνια σας πολλά από τον όμορφο Άγιο Δημήτριο που αυτές τις μέρες ζει σε ένα πολύ έντονο και διονυσιακό ύφος. Τα Ομομογέρια του Αγίου Δημητρίου βγήκαν πάλι στους δρόμους, χθες και σήμερα. Και την πρωτοχρονιά θα είναι στο Ριάκιο Κοζάνης. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά, με πολύ πολύ αγάπη. Κάθε χρόνο έτσι και φέτος συνεχίζουμε το έθιμο το Ομόγερο στο χωριό μας. Περνάμε όλοι πολύ καλά άσχετα με το κρύο. Πίνουμε, τρώμε, ο κόσμος χαίρεται, είναι όλα πολύ ωραία. Ανάλογη εικόνα και λίγα χιλιόμετρα μακριά, στον τράλοφο Κοζάνης αναβίωσε και φέτος το έθιμο Ομομόγερο με πολύ κόσμο, επισκέπτες και ντόπιους. Και στον τετράλοφο Κοζάνης αναβίωσαν φέτος οι Ομομόγεροι από τους νέους του χωριού. Οι Ομομόγεροι επισκέφθηκαν όλα τα σπίτια, ευχόμενοι καλή χρονιά στους κατοίκους. Όπως κάθε χρόνο, από τα πρώτα χρόνια με την κατάσταση των πρώτων προσφύγων εδώ πέρα στο χωριό, τελούμε και φέτος το έθιμο το Ομομόγερο, το Κοτσαμάνο, όπως λέμε εμείς οι Λιβερίτ. Είναι ένα έθιμο το οποίο αποτελεί χρέος για όλους εμάς, για τη νεότερη γενιά, ένα χρέος το οποίο παραλάβαμε μέσα με βιωματικό τρόπο από τους παλαιότερους από εμάς. Είμαστε περήφανοι για κάθε χρόνο που όταν το κάνουμε και όταν συμμετέχουμε. Όσο αντέχουμε, όσο βαστούμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Με την ίδια ευλάβεια, με την ίδια προσοχή, με την ίδια προσήλωση. Χρόνια πολλά από Θεσσαλονίκη βέβαια επισκέπτες. Το έθιμο αυτό βέβαια μπορεί να κρατάει πολλά χρόνια, αλλά κάθε χρόνο και είναι και πιο όμορφο. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Εδώ συνεχίζεται ένα έθιμο πανάρχιο, το οποίο γινόμαστε όλοι κοινωνοί. Ο κόσμος περνάει πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε για μια χρονιά ακόμη στον Τετράλοφο, στα Κοτσαμάνια του Τετράλοφου. Να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, με υγεία και το χρόνο να είμαστε καλά. Και να πούμε ότι το έθιμο των Κοτσαμάνων, αυτό το πανάρχαιο έθιμο, δυστυχώς δεν διδάσκεται. Είναι κατάθεση ψυχής. Οπότε για να το ζήσετε, ελάτε στα χωριά που αναβιώνει το έθιμο αυτό για να καταλάβετε το τι σας λέμε. Χρόνια πολλά. Πολύ έγινε καλά.
Υπενθυμίζεται πως το έθιμο των Ομόγερων πρόσφατα συμπεριλήφθη στη λίστα πολιτικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας μέσω UNESCO. Συνεχίζονται οι εορταστικές δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου στα Γρεβενά, ενώ στις 4 Ιανουαρίου θα τοποιηθεί για μία ακόμα χρονιά η Λευκή Νύχτα στην τοπική αγορά, όπως άλλωστε δήλωσε τον Φλάς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Δημάδης. Να ακούσουμε. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound. Oh, hear the day, telling the tale. In their ear, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Η δύναμη των προηγούμενων ημερών μας έχει δείξει ότι προχωράμε δυναμικά. Ο αέρας του κόσμου που επισκέπτεται την περιοχή και από την πόλη των Γρεβενών και από το νομό και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε. Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου τα σπιτάκια θα λειτουργούν καθημερινά. Τις πιο πολλές ημέρες από το πρωί, λόγω του εορταστικού ωραρίου, μέχρι και το απόγευμα, μέχρι τις 7-8 η ώρα, καθημερινά, με πολλές πλούσιες δράσεις και εκπλήξεις. Έχουμε επιλέξει, κύριε Γαϊτάνη, συνειδητά να βγάζουμε κάθε μέρα πρόγραμμα, γιατί κάθε μέρα υπάρχει μια νέα έκπληξη που περιμένει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πλούσιο και δεν μπορεί να ανακοινωθεί όλο μαζί, γιατί είναι πραγματικά τόσο μεγάλο. Τώρα, η κορύφωσή μας είναι στις 4 Ιανουαρίου, όπου έχουμε και τη Λευκή Νύχτα. Γίνεται ήδη πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχουν συμμετέχει και συνεχίζουν να μπαίνουν, να εμπλουτίζονται στο project αυτό που είναι η τρίτη φορά που το υλοποιούμε. Θα έχει και τυχερό και κλήρωση με τυχερούς λαχνούς από τις 3 και τις 4 του μήνα, με κορύφωση τις 4 το βράδυ, όπου θα είναι διπλή λαχνή όπως και κάθε φορά για τις συμμετοχές. Όποιοι ψωνίζουν στην πόλη και στα μαγαζιά που μετέχουν, ανά 5 ευρώ και συμμετέρουν ένα λαχνό. Στη Λευκή Νύχτα και το βράδυ της παραστής 4 του μήνα είναι διπλάσια λαχνή. Μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με το που θα κλείσει αυτή η διαδικασία, με πολλά πλούσια δώρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Hark, how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold, ding-dong, ding-dong, dark is their song, with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air, oh, how they come, raising the sound, oh, hear the day, telling the tale, in their ear, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Από τον χώρο του πολιτισμού και η επόμενη είδηση θα δούμε εικόνα από μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν 13 πολιτιστικοί σύλλογοι στην Τολεμαΐδα.
Με ζωντανή μουσική, δωρεάν εδέσματα και κρασί πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους 13 πολιτιστικούς συλλόγους της Απτολεμαϊδας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης όπου ο Άι Βασίλης μοίρασε δώρα, ενώ υπήρχαν και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Το καλύτερο παιδάκι βάφεται. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Έτοιμοι και φέτος για την χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στην αυλή του Άι Βασίλη. Όλοι μαζί, μια γροθιά, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι του τόπου, γιορτάζουμε να χαρίσουμε λίγο χαρά, να γελάσουμε λίγο τα χείλια μας. Γιατί δυστυχώς όλο για φόβο μας μιλάνε. Εμείς λοιπόν απόψε γλεντούμε γιατί είναι η μέρα τέτοια και τα παλιά τα χρόνια έτσι γλεντούσαν οι άνθρωποι. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Οι 13 σύλλογοι της Πτολεμαϊδας σταθεροί στο ραντεβού τους. Την εκδήλωση την από κοινού που έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Εορδέας, για την συνδιοργάνωση και τη συμπαράσταση. Ένα 2019 με χαμόγελο και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Θα μείνουμε στο ερωτικό κλίμα των ημερών. Θα δούμε εικόνα από μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Φλόρινα για τα παιδιά των αστυνομικών υπαλλήλων της περιοχής. Στο κλειστό γυμναστήριο έδωσε ραντεβού τα παιδιά των αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της αστυνομίας στην Φλόρινα σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πολλά παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα κεράσματα. Η διασκέδαση έγινε συνεργασία με εξωτερικό προσωπικό. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Στις 5 και 6 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν τα περίφημα μπουμπουσάρια στη Σιάτιστας, όπου η σάτιρα, η μουσική και το κρασί θα είναι πρωταγωνιστές των διήμερων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Βοΐου. Χρόνια σας πολλά! Καλά, χρόνια πολλά!
Το μεγάλο έθιμο των μπουμπουσαριών αναβιώνει και φέτος στην όμορφη πόλη της Χιάτιστας το διήμερο 5 και 6 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα ξεκινά το βράδυ του Σαββάτου με το γλέντι στην πλατεία Γεράνιας, όπου ο Δήμος θα προσφέρει το ξακουστό κρασί της περιοχής και πολλούς μεζέδες, ενώ η παραδοσιακή μουσική θα έχει τον πρώτο λόγο. Την επόμενη μέρα το έθιμο κορυφώνεται στις 2 το μεσημέρι, με την παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Η καρδιά του εορταστικού κλίματος χτυπάει στις 5 και 6 Ιανουαρίου Θεοφάνεια, στην ιστορική, την παραδοσιακή, την ευεργετωμάνα Σάτσα, με τα μπουμπουσάρια που αποτελούν ένα σταθμό στην πολιτιστική ιστορία της πόλης μας. Τα μπουμπουσάρια είναι η κορυφαία πολιτιστική, λαογραφική και παραδοσιακή εκδήλωση. Τα μπουμπουσάρια είναι ένα κομμάτι της ζωής μας παρελθόν και παρών, με ρίζες βαθιές στον χρόνο και στην ιστορία της Σάτσας. Ακόμα, τα μπουμπουσάρια έγιναν θεσμός, είναι ο θεσμός της χαράς, του κεφιού, της δημιουργίας, της φαντασίας, του ξεφαντώματος, αλλά και της διάσωσης της πολιτικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας. Τα μπουμπουσάρια είναι μια γιορτή αφιερωμένη στο πνεύμα, στην ξενεσά και εκφράζουν ένα δικό τους τρόπο ζωής και έναν αθώο αυθορμητισμό. Η λέξη μπουμπουσάρια τώρα λέγεται ότι είναι παραφορά του ονόματος έμπουσα. Η έμπουσα ήταν φανταστικότερας με πόδια γαϊδάρου που άλλαζε μορφή από τη μια στιγμή στην άλλη και τρόμαζε τα παιδιά. Στη Σάτσα η παράδοση και ο πολιτισμός παραμένουν ακόμα ζωντανά, είναι αστήριφτη πηγή παράδοσης και πολιτισμού. Παράδοση ζωντανή και πολύμορφη είναι η Σάτσα. Σας προσκαλούμε λοιπόν να έρθετε στη Σάτσα στις 5 και 6 Ιανουαρίου. Στις 2 τα Θεοφάνεια το μεσημέρι θα γίνει η παρέλαση των μπουμπουσαριών. Να γευτείτε τα παραδοσιακά σας της Ενάς Αρμάδια και τους άλλους εκλεκτούς μεζέδες, το υπέροχο σας της Νόκραση και να ακούσετε τα όμορφα παραδοσιακά τραγούδια από τα τοπικά μας όργανα και να χορέψετε το σατιστινό αηβασιλιάτικο πεταχτό τραγούδι. Τι είχα εγώ και σ' αγαπούσα και δεν καθόμα καλά, να έχω ζαλίσει το κεφάλι, δυο μαχαιριά στην καρδιά. Κίνησα να δω το βράδυ με έπιασε ψηλή βροχή, το Θεό παρακαλούσα για να σέβω μοναχή. Ας ερχόσω να βρε ψεύτη και ας γινώσω να παπεί, είχα ρούχα να σε αλλάξω, πάπλωμα να σκεπαστείς και κορμάκι να αγκαλιάσεις ώσπου να αποκοιμηθείς. Ο αηβασιλιάτικος σατσινός χορός είναι σκόρπιος και επιδειχτός, είναι ο χορός που εντείνει περισσότερο τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών και το τρελό κέφι που φέρνει το υπέροχο σατσινό κρασί. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. flashpavlatv.gr Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνη Επίπνου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη Επίπνου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε? Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Σαρδέλα Βακαλάου, το ψαρομαγειρίο της Κοζάνης. Μητροπολίτη Κωνσταντίου 1.
Βίνο Κάβα Παντοπολείο. Ομοπλάτη 3,85 το κιλό. Κρασιά με έκπτωση έως 40%. Φέτα Κοζάνης Δίτσικος μόνο 7,29 το κιλό. Γραβιέρα Παλαιωμένη Μυτιλίνης 9,95 το κιλό. Ψωνίστε από το Βίνο. Στηρίξτε μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν στα παιδικά σας χρόνια. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Συγκύριες, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους είμαστε εδώ στην τηλεόραση του Flash. Καλώς σας βράδυ.